Ο τίτλος του συνεδρίου σήμερα είναι πάρα πολύ φάνταστος. Μιλάει για την αηφόρο γεωργία και τη σχέση με τη βιοοικονομία. Είναι μια νέα άποψη για τη γεωργία που είναι από εδώ και πέρα που πρέπει να ασκηθεί. Μέχρι τώρα μιλούσαμε για μια γεωργία που ήταν καθαρά παραγωγική και αφορούσε μόνο τον παραγωγό. Σήμερα όμως η γεωργία είναι σύνθετη, αφορά πλέον ένα άτομο το οποίο έχει πολλές ιδιότητες. Δηλαδή είναι και παραγωγός, παράγει το προϊόν. Ταυτόχρονα όμως είναι και αγρότης, δηλαδή διαφυλάσσει το περιβάλλον το οποίο βρίσκεται στον αγροτικό χώρο και ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να τηρεί και κάποιες υποχρεώσεις που έχουν σχέση με το περιβάλλον το οποίο βρίσκεται και με την νομοθεσία. Έχει αηφόρος γεωργία άμεση εφαρμογή αυτή τη στιγμή στη χώρα μας? Η αηφόρος γεωργία είναι μια έννοια την οποία κάποια στιγμή θα πρέπει να προσπαθούμε να τίνουμε προς την αηφόρο γεωργία. Είναι η καθημερινότητα η οποία οδηγεί στον παράλληλο σεβασμό και του περιβάλλοντος αλλά και των οικονομικών μεγεθών, αλλά ταυτόχρονα και του ανθρώπου και προφανώς και του καταναλωτή μέσω του προϊόντος. Όχι, η αηφόρος γεωργία είναι μια αίσθηση, είναι μια αντίληψη και γι' αυτό όσοι βρίσκονται μέσα στον κλάδο αυτό, αν αλλάξουν την αντίληψή τους, τότε θα οδηγηθούμε σε μια αηφόρο γεωργία. Διότι η αηφόρο γεωργία είναι αυτή η οποία και παράγει τις επόμενες χρονιές, αλλά ταυτόχρονα μπορεί και επικοινωνεί και με το υπόλοιπο περιβάλλον. Δεν είναι μόνη της και αποκομμένη. Εμείς μέσω του Ματσίνη ήταν μια ιδέα η οποία πέρασε από το μυαλό κάποιων ανθρώπων, μετά προχώρησε σε συνεργασία κάποιων οργανισμών, στο τέλος μπήκε παραγωγικά και προσπάθησε όλοι αυτοί οι τρεις φορείς να υπηρετήσουν τον καταναλωτή.